2-1 οι μαχητές. Επόμενη αναμέτρηση. Κωνσταντίνος και Νίκος. Έτοιμοι. Προβάδισμα οι μαχητές. Γρήγορα και ο Μπάρτζης, ο οποίος χάνει κιλά, συνεχίζει. Τον έχουμε στη δίαιτα. Ανεβαίνουν οι μπάρες, φεύγουν τα παιδιά. Γρήγορα ο Μπάρτζης κάτω από το χαμηλό προλαβαίνει τον Κωνσταντίνο. Για να δούμε πώς θα πάνε στην τοκό ισορροπίας από το κέντρο προς τα έξω. Ο Μπάρτζης κρατήθηκε, έχει πατήσει, μπορεί να συνεχίσει. Επιστρέφει, αν τα παιδιά κουμπίσουν τις τετράγωνες βάσεις, έχουν ολοκληρώσει τη διαδρομή της ισορροπίας. Θα κατεβάζουν σκάλες. Βασάλος λίγο πιο γρήγορος από τον Νίκο. Κατεβάζει το εκρεμές. Σχεδόν μαζί στο παζλ. Για να δούμε τώρα ποιος έχει καθαρή ματιά και ψυχραιμία. Αυτό το κομμάτι δίνει κάποια δευτερόλεπτα και σημαντικά δευτερόλεπτα προβαδίσματος στον τελικό στόχο. Πριν το εκμεταλλεύτηκε ο Μπόγδανος και έκανε το 2-1. Μπράβο, με καλή διάθεση και οι δύο ομάδες. Φαίνεται ότι στο θέμα της ψυχολογίας, αν και μετράνε τρεις υποψήφιους οι μπλε, είναι ανεβασμένοι και δεν έχουν και περιθώρια να μην είναι ανεβασμένοι. Αν χάσουν και αυτό το έπαθλο φαγητού, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει στην παραλία τους. Ολοκληρώνει πολύ γρήγορα ο Μπάρτζης. Καθαρή ματιά, σωστό το παζλ από ό,τι βλέπω. Παίρνει και το OK εκεί από την συμπαίκτρια, από την Σταυρούλα και ξεκινάει βολές. Τελείωσε και ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Πρώτο καλάθι για τον Μπάρτζη. Αλλά λίγο το δεύτερο δεν πετάει καλά. Ο Κωνσταντίνος χαμηλώνει το κορμί του. Το μπασκετάκι βλέπω. Δύσκολα τα πράγματα για τον Βασάλο. Σηκώνεται και πάλι όρθιος. Καλύτερη είναι αυτή η θέση. Να έχει καλή οπτική. Πρώτο καλάθι για τον Κωνσταντίνο. Πήρε μπρος. Δεύτερο για τον Νίκο. Απαντάει ο Βασάλος κατευθείαν. Αστοχή ο Νίκος. Έχει άλλη μια βολή. Τρίτο για τον Βασάλο. Περνάει μπροστά. Έχει μείνει πίσω τώρα ο Μπάρτζης. Φλερτάρουν με τον τρίτο πόντο οι μαχητές. Βασάλος έχει δύο μπάλες. Τρίτο και για τον Μπάρτζη. Για να δούμε. Έφυγε πάλι τον Μπάρτζη. Ψάχνει να βρει. Οπλίζει και πάλι. Σημαδεύει. Όχι. Κακή βολή. Επιστρέφει γρήγορα ο Βασάλος. Δύο μπάλες στα χέρια. Τρέχει ο Μπάρτζη να προλάβει τον αντίπαλό του. Ρίχνει εν κινήσει ο Μπάρτζη. Δεν το καταφέρει. Ψηλά η δεύτερη βολή και για τους δύο. Μάχονται για αυτό το πόντο. Θέλουν να φύγουν μπροστά. Κάνει ο Βασάλος κατευθείαν τη βολή του. Όχι. Καλή ήταν αυτή για τον Κωνσταντίνο. Στεφάνη και έξω. Παίρνει και δεύτερη μπάλα, δεν το ρισκάρει. Όσο περισσότερες ρίξουν τώρα τα παιδιά, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχουν να το πετύχουν. Ταυτόχρονα η βολή. Θα δούμε το replay. Θεωρώ ότι ο Βασάλος έχει πάρει τον πόντο. Για να το τσεκάρουμε λιγάκι. Κοίτα, του Νίκου ακούμπησε τα σκοινιά στο τέλος πιο γρήγορα. Απλά δεν ξέρω ποιο είναι το τέτοιο. Το Στεφάνι ή να κουμπίσει κάτω, να μείνει. Ό,τι πει τώρα ο Φώτο Φινεσάρ. Ο Φώτο Φινεσάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει πάντως. Τα είδα. 100%. Πρώτα γιατί είναι πιο γρήγορο, Σέλα, γιατί έφυγε πρώτα από το χέρι σου. Ναι, ισχύει. Αλλά το τσέκτο δεν έχει σημασία αυτό. Είναι το τσέκτο. Αλλά το Στεφάνι ήταν πιο γρήγορο. Να μπει στο Στεφάνι. Νομίζω ότι στο Στεφάνι πέρασε. Πάμε ένα Κωνσταντίνο. Ποντάρο το κομμάτι. 1, 2, 3. Κωνσταντίνο! Μαχητέ! Τώρα αυτό το κάνουν για να πιέσουν τάχα την κατάσταση. Όχι. Πάμε ένα Νίκο. 1, 2, 3. Νίκο! Με τη βοήθεια του replay είδαμε ότι μία βολή καταλήγει ξεκάθαρα πριν από την άλλη. Αυτή είναι η βολή του Κωνσταντίνου Βασάλου. 3-1 το σκορ για τους μαχητές. 1-2-3 μαχητές! Βέβαια οι μπάρες φεύγουν τα παιδιά. Κρατήθηκε, έχει πατήσει. Μπράβο ρε Νίκο, τέλειο. Πάτω καλά το τέλειο. Ολοκληρώνει πολύ γρήγορα ο Μπάρτζης. Πρώτο καλάθι για τον Μπάρτζη. Πρώτο καλάθι για τον Κωνσταντίνο. Πολύ τρίτο για τον Βασάλο, περνάει μπροστά. Τρίτο και για τον Μπάρτζη, για να δούμε. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια τεχνική.
Κωνσταντίνε, είδε που σου βασίκω, ε. Ναι. Το δεν θα βγει ποτέ. Σήκω ένα και δύο, το αφήνει στην μπάλα και να ρίχνει την κανονική βολή. Βέβαια, στο τέλο διάθεση και πάλι βγήκε. Αν ακούει την τεχνική και έχουμε ηρεμία, μπορεί να το διορθώσει. Αν γίνεται οχλαγωγία, δεν μπορεί να το διορθώσει. Σηκώθηκε όρθιο και τώρα. Να σα πω κάτι. Το καλό είναι να χάσουμε μπάλε, μην αφήσουμε το τελευταίο. Την ώρα που γυρνάει να σημαδεύουμε, γιατί το πάνω-πάνω είναι το πιο λίγο δύσκολο. Το πιο μακριά είναι. Κατάλαβες. Παιδιά, να πω κάτι που έχω παρατηρήσει στο χώρο μου, επιτρέπετε. Από όσους έχω δει μέχρι στιγμής, ρίχνετε τη βολή μπασκετικά και δεν περνάτε το κορμί. Το αφήνετε πίσω το κορμί. Περάστε μέσα το κορμί όπως κάνει ο Στάθης σε κάποιους χώρους, αν έχετε δει. Με διευκόλυνε αυτό. Μετά πρέπει, το κάνει. Πρέπει να περάσει. Μα ναι, και δύσκολο.